μιλήσουμε τώρα με την υποψήφια βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο στην Αλφα Αθήνα, στην κυρία Λιάνα Κανέλη. Καλησπέρα, κυρία Κανέλη. Καλησπέρα, κύριε Σρόιντα. Καλή προσωπική επιτυχία, να Ευχαριστώ πολύ και χαρά μου που είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν στην πολιτική, τη δημοσιογραφική σα καριέρα έχετε ξανασυναντήσει το γεγονό που συναντούμε σήμερα. Ένα υποψήφιο να αποσύρεται, αλλά την ίδια ώρα να παίρνει μέρο στι εκλογέ. Μιλάω για τον κύριο Κατρούγκαλο. Θα μπορεί να ψηφιστεί από του πολίτε, αλλά την ίδια ώρα ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο ίδιο θέλει να ψηφιστεί. Οφείλω να ομολογήσω είναι πρωτοφανέ. Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει. Έχουμε ξανακούσει, α πούμε, για παράδειγμα, θα ανοίξω τη δική μου πλατφόρμα που έκανε ο, ο Κιλνιτσάρογκλου στην Τουρκία. Mm. μαθαίνω τώρα ότι και εδώ θα αμφισβητηθεί η πλατφόρμα και θα έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει τη δική του πλατφόρμα. Τώρα, το θέμα του Κατρούγκαλου. Νομίζω ότι θα απασχολήσει για πολύ καιρό και μετά τι εκλογέ την κατάσταση. Και ξέρετε, μέσα στο Κουκουέ, που το σύνθημά μα και η πραγματικότητά μα σε 105 χρόνια είναι: Ψηφίζει, Κουκουέ, σου Κουκουέ. Πώ θα σκεφτούν ακόμα και οι αναποφάσιστοι, ναι, η ακροδεξίοι του οποίου έχει καλέσει, οι φασίστε του οποίου έχει καλέσει ο Τσίπρα και η κυρία Γεροβασίλη να του ψηφίσουν, θα ξέρουν πια τώρα ότι μπορεί να ψηφίσει. Η ΣΥΡΙΖΑ έχει σου βγει κατρούγκαλο, ο οποίο δηλώνει μία μέρα πριν από τι εκλογέ, του, είναι προσωπική του άποψη. Αρχίζω και χάνω την μπάλα. Και αρχίζω και χάνω την μπάλα με την έννοια τη συγκρότηση τη πολιτική, που στο αστικό καθεστώ ζούμε, με αστικού όρου παίζεται το παιχνίδι. Αλλά ακόμα και κάτω από αυτά είναι πολύ α, 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 ανάμεσα στο παράλογο. Και στο ανεξήγητο. Αλλά να σα πω κάτι: Πολλά πράγματα είναι ανεξήγητα. Αλήθεια. Είναι τόσο ανεξήγητο να, να ακούω τώρα του πολιτικού στα σοβαρά σήμερα να λένε μετά το 12, τόσα χρόνια και μετά την εμφάνιση, τα εγκλήματα τη Χρυσή Αυγή, το αίμα που έχει χυθεί. Ότι εντάξει, οι κακόμενοι είναι παραπλανημένοι και ελάτε εδώ να σα διορθώσουμε. Ξέρετε, με κάνει και ανατριχιάζω. Είναι η άλλη εκδοχή τη ανοχή τη λογική ότι πρέπει να παλέψουν όλα τα κόμματα για αυτούς τους ψηφοφόρους και να τους επαναφέρουν, αν θέλετε, σε άλλες ιδεολογίες, αντί να τους αφήσουμε έρμεως τη Χρυσή Αυγή, την κάθε Χρυσή Αυγή, γιατί δεν την ασπάζεστε. Ε, γιατί δεν την ασπάζομαι εγώ. Mm -hmm. Θα σα εξηγήσω για πάρα πολύ απλά. Είναι η λόγω. λογική που ανέλησε ο κ. Τσίπρα, αυτό το λέω. Ε, γιατί δεν πιστεύω σε αθώο λαό. Πιστεύω, αν θέλετε, και σε ξεγελασμένο μπορεί. Αλλά όχι σε αθώο. Mm -hmm. Λοιπόν, ήταν ξεγελασμένοι το 12. Κάποιοι πολίτε, που νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια καθοδοργό οργάνωση που περνάει του ανθρώπου απέναντι. Και ο Κασιδιάρη Άγγελο. Τώρα, μετά το φόνο του Φίσα, μετά του χειροδαρμού, μετά τι επιδρομέ, μετά από 8 χρόνια δίκη που έχουν αποδειχτεί και εμφανιστεί τα τέρατα και καταδίκη μέσα από το δομοκό, βγάζει ανακοίνωση. Ψηφίστε όποιον θέλετε, τάχα μου δίθεν, πλην αυτόν, 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 αυτόν και μου ένιωσε ο Σύριζα να ψηφίσει. το λέει, μέσα από το δομοκό. Και την ίδια ώρα βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει αυτά που λέει. Ειλικρινά σα το λέω, ε, αρχίζω και έχω την ε, αίσθηση ότι θα χάσουμε το νόημα των λέξεων. Και αν χάσουμε το νόημα των λέξεων, οι επιπτώσει δεν είναι αριθμητικέ. Δεν είναι κουκιά, κύριε Στρόιτερ. Είναι τρόπο να εκπαιδεύσει την καινούργια γενιά να αντιμετωπίζει όσο γίνεται πιο απολύτωτα, τα χαμούδυνα ανεκτικά, την πολιτική. Άμα αρχίσει να ανέχει τον φασίστα, τον βρίσκει στο σπίτι σου. Με βάση τη δημοσκοπήσει, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια δυναμική. Έχει αναδείξει μια δυναμική το τελευταίο διάστημα. Τα ποσοστά σα αυξάνονται δημοσκοπικά πάντα. Μεγαλύτερα ποσοστά, φαντάζομαι, συμφωνείτε μαζί μου, σημαίνει και μεγαλύτερη ευθύνη. Και θέλω να ρωτήσω αν ίσω αυτό πρέπει πρέ να σα οδηγήσει και σε μια αναθεώρηση τη τάση σα απέναντι σε μια στήριξη μια κυβέρνηση, ώστε να λυθεί το θέμα τη ακυβερνησία, αν αυτό προκύψει. Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν. Θα σα πω πού αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Αν έχουμε καταφέρει. Γιατί εμεί, για παράδειγμα, στη τετραετία, αν το δείτε, έχουμε ψηφίσει. Το 4% των πραγμάτων που κατέβασε η κυβέρνηση. Mm -hmm. Αντίθετα, ποσοστά και στι προηγούμενε κυβερνήσει ή λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, μικρή σημασία έχει. Θέλουμε να πούμε ότι όταν κάτι εμφανιστεί ω άρθρο ακόμα και σε νομοσχέδιο που το έχουμε απορρίψει εξ αρχή, θα του πούμε ναι. Ε, ότι μπορούμε να φέρουμε, ίσω με μεγαλύτερη ευκολία, ερωτήματα ή να πιέσουμε για να έρθει ένα νομοσχέδιο, σαν και αυτά που είχαμε καταθέσει εμεί εδώ και δύο μήνε. Τρει μήνε, πέντε μήνε, έξι μήνε και σήμερα είναι τμήμα των ε, κομμάτων. Για παράδειγμα, η μείωση του Φουπουά ή η καταργηση του Φουπουά στα είδη βασική ανάγκη. Δεν περνούσαν τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Αν 15 βουλευτέ του κόμματο κάναν όλη αυτή την αντίσταση, η οποία είχε και αποτέλεσμα. Είχε και αποτέλεσμα στην Κόσκο, <στη είχε και αποτέλεσμα στην eFood, είχε και αποτέλεσμα σε νομοθετήματα που σταματήσαμε. Φανταστείτε, θα κάναμε με 30 βουλευτέ. Επομένω, δεν είναι για να συνεργαστούμε, γιατί δεν δίνδαμε ποτέ του ψηφοφόρου εμεί ω πελάτε. Όταν θε να ανατρέψει μία πολιτική και πας να συνεργαστείς με αυτόν που θες να ανατρέψεις, με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε, θα ήταν θα ήτανε σαν να πηγαίνει να χτυπήσει έναν τενεκέ, ο οποίο είναι γεμάτο, και αυτό που τον κλωτσάει και τον αδειάζει, εσύ να προσπαθεί να τον ξαναγεμίσει. Ε, κλωτσιμένου τενεκέδε, εμεί δεν πρόκειται να γεμίσουμε. Για Κανέλη, καλή προσωπική επιτυχία και πάλι. Σα ευχαριστώ καλή πάρα πολύ. Καλή για επιτυχία για στο κόμμα. Το... Λίγο που έχει απομείνει στην Σα πω κάτι. Μάχη. Η εικόνα τη χθεσινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ο παλμό τη ο πολλαπλάσιο κόσμο, ακόμα και από αυτόν που εμείς περιμέναμε, νομίζω ότι καταδεικνύει μια περήφανη πορεία. Νομίζω θα ξυπνήσουμε πολύ χαμογελαστά και θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών τη Δευτέρα. Κυριακή, κοντή γιορτή για όλου. Κοντή γιορτή για όλου. Όχι όμω κοντή διαδρομή για το κουκουέ. Καλή πτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ.